Αντωνίου μαζί μας. Γεια σας κύριε Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε αγαπητού. Γεια σας. Όταν κάνεις σε σχέδια, ο Θεός γελάει, λένε κύριε Αντωνίου. Για λοιπόν, τον καιρό λέτε. Για τον καιρό. Μπορεί να ταυτιστείς με πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τη συγκεκριμένη παροιμία, η ρίσινη, όπως θέλετε εσείς να το πείτε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με την κυρία Ολγκίν. Θέλω λίγο να καταλάβω και αν μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, με όσα βεβαίως μπορείτε να μας μεταφέρετε, το περιεχόμενο της συζήτησης, επειδή αναφέρθηκε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένες πτυχές, σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτό το συγκεκριμένα έκανε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά το τέλος της συνάντησης να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο. Ενδεχομένως να έχουμε κάτι να τους ενημερώσει για κάτι συγκεκριμένο, κύριε Αντωνίου. Κύριε αγαπητού, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο διαφωτιστικός μπορώ, με κάθε επιφύλαξη. Βεβαίως, το αντιλαμβάνομαι. Διότι θα γίνει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών την ερχόμενη εβδομάδα και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή. Έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές της κυρίας Ολκή, γνωρίζει πού πηγαίνουν τα πράγματα, έχει τις θέσεις των δύο πλευρών και προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις, εάν και εφόσον το επιτρέπει το έδαφος που υπάρχει, ο κοινός στόχος. Οι θέσεις της δικής μας πλευράς είναι γνωστές, οι θέσεις της άλλης πλευράς είναι επίσης γνωστές. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση της κυρίας Ολκή με τον κύριο Νταντάρ την ερχόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή η κυρία Ολκή θα μας βάλει το περίγραμμα να μας πει πού βρισκόμαστε και θα μας κάνει κοινωνούς των προθέσεων της για τη συνέχεια, τόσο η ίδια, όσο και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Κατά συνέπεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία ακριβώς για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ασφαλώς θα ανταλλάξει απόψεις μαζί τους σε σχέση με το πώς η κυρία Ολκίν και ο κύριος Κουεϊάρ βλέπουν να συνεχίζεται ή να μην συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Ο κύριος Κουτέρες. Ο κύριος Κουτέρες, συγγνώμη. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Είναι πολλά μακρύ το όνομα της κυρίας Ολκίν, γι' αυτό αντιλαμβάνομαι. Είχαμε Κουεϊάρ γενικό γραμματέα, γι' αυτόν υπήρχε. Α, ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Άρα, για να το λέμε αυτό, ενδεχομένως να δούμε και αν παραμένει η κυρία Ολγκίν ή αποχωρεί. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, ενώ αποχωρεί, τελειώνει η θητεία της, να το πω πιο σωστά. Τελειώνει η αποστολή της. Αυτό όμως, κυρία αγαπητού, δεν σημαίνει ότι είμαστε στο τέλος του δρόμου. Το Κυπριακό είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Εμείς θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε διαπραγματευτικό περιθώριο. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο θα συνεχίσει η ίδια η κυρία Ολκίν από την Κύπρο, κατά πόσο θα συνεχίσουν οι συνεργάτες της ή ο ίδιος πλέον ο Γενικός Γραμματέας, εάν θα γίνει συνάντηση στη Νέα Νιόρκη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα δει η πολιτική ηγεσία την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από συλλογικό φαγό, για να δούμε το πώς προχωρούν. Ένας τερματισμός της θητείας της κυρίας Ολγκίν, τι θα σημαίνει, κυρία Αντωνίου? Δηλαδή, μπορεί να πάρει, ας πούμε, αν θέλετε, επέκταση ο ρόλος αυτός, αν πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει κάπου. Αν όμως τερματιστεί, τι θα σημαίνει? Σας είπα, δεν είναι το τέλος του δρόμου. Ναι. Θα έρθει κάποιος άλλος μετά. Ενδεχομένως, το ζήτημα είναι ότι παρέρχεται ο χρόνος. Ναι, το ίδιο λέμε. Και τα πράγματα εδραιώνονται επί του εδάφους. Όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι εμείς, από τη δική μας πλευρά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, εξαντλούμε κάθε περιθώριο. Εμάς, η θέση μας, κυρία αγαπητού, είναι σαφέστατη. Οποιαδήποτε προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να είναι συμπατή με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει λόγο να συζητούμε για τα προφανή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση
εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Οι δημόσιες δηλώσεις, γιατί είναι αρκετές κατά καιρούς από την άλλη πλευρά βεβαίως, λένε κάτι πολύ διαφορετικό και είναι αυτό που δεν ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή δεν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις λέγοντας τίτλους και λεζάντες κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι ό,τι δεν αναλεχθεί θα λεχθεί εκεί που πρέπει και την ώρα που πρέπει, έτσι ώστε να μην προκαλούνται εντυπώσεις. Αυτός ήταν και ένας λόγος που, παρά τις ερωτήσεις διαδοχικές που δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά το τέλος της συνάντησης, δεν ήθελε να αναφερθεί ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες πτυχές με τις οποίες συζήτησε μαζί με την κυρία Ολκίν. Κύριε Αγαπητέ, ο κόσμος αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει. Θέλουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σοβαρότητας και να στέλνουμε στον κόσμο το μήνυμα ότι η διαχείριση του Κυπριακού είναι πέραν και έξω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσουμε κατά τρόπο συλλογικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγο να μπούμε σε ένα παιχνίδι επίρρηψη ευθυνών με την άλλη πλευρά, διότι επιδιώκουμε την ουσία. Η ουσία είναι 50 χρόνια μετά την εισβολή να δούμε κατά τρόπο ρεαλιστικό εάν υπάρχει το έδαφος να συζητήσουμε στα σοβαρά το ενδεχόμενο να βρούμε λύση. Τη μορφή της λύσης εμείς τη γνωρίζουμε, είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί. Θέλουμε να κινούμαστε σε ένα πλαίσιο πραγματιστικό. Εάν υπάρχει η προϋπόθεση να πάμε σε απευθείας διαπραγματεύσεις για να βρούμε μια λύση η οποία να γίνει δεχτή και από τον κόσμο, αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Και η αμέσως επόμενη πρόκληση είναι η λύση αυτή να μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε να κάνουμε ένα βήμα στο κενό απλά και μόνο για να πούμε ότι τα πράγματα προχωρούν μπροστά και μπορούμε να βρούμε λύση, ή εκ των προτέρων να πούμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να βρούμε λύση, άρα να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Αυτές οι δύο συνταγές είναι συνταγές τις οποίες εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Κύριε Αντωνίου, για να καταλάβουμε και όλοι εμείς και όλοι όσοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί θέλω να είμαι ένας με τους τηλεθεατές. Τι σημαίνει το γεγονός ότι μπήκε μέσα στις 10 προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το Κυπριακό? Με απλά λόγια, τι σημαίνει για την πενταετία, έτσι? Να σας πω πώς γίνεται αντιληπτό αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ισχυρότερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο Κοινοβούλιο, όσο και σε επίπεδο ηγετών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι το Κυπριακό μπαίνει στην ατζέντα των προτεραιοτήτων αυτής της μεγάλης πολιτικής ομάδας έχει τη σημασία που έχει, υπό την έννοια ότι αποτελεί προτεραιότητα για αυτόν τον πολιτικό χώρο. Κατά συνέπεια, μπορούμε εμείς να ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ασκήσει την επιρροή του στον βαθμό που μπορεί, ούτως ώστε, έναντι άλλων ηγετών εννοώ, ούτως ώστε να δούμε κατά τρόπον έμπρακτον πλέον πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 7:50. Σας αποδεσμεύω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια σας. Γεια σας.